Βόμβα θα κραγήσει 45 λεπτά στο νυχτερινό κέντρο Λεπανάς. Αυτό είπε στον αξιωματικό υπηρεσία της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού στις 7 το πρωί άγνωστη γυναίκα και έκλεισε το τηλέφωνο πριν προλάβει ο αξιωματικός να πει οτιδήποτε. Αμέσως δόθηκε μήνυμα στους πυροτεχνουργούς του σώματος στη Λεμεσό και στο αρχηγείο. Και σε λίγα λεπτά στην περιοχή του νυχτερινού κέντρου έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη από ειδικούς, άνδρες του ΤΑΕ και άλλους, οι οποίοι άρχισαν έρευνες. Ο πυροτεχνουργός, μάλιστα του αρχηγείου κ. Σακαλής, επιστράτευσε και το ειδικό ρομπότ ανιχνευτή και καταστροφέα εκρηκτικών μηχανισμών, πλην όμως τίποτα το ύποπτο δεν εντοπίστηκε. Οι 3 ώρες έρευνες στο κέντρο, κάτω από το αυτοκίνητο του Σωτήρη Αθηνή, αδερφού του δολοφονηθέντος Αθηνή και αλλού, δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα.